Σε κάποια πράγματα λόγω της θεσμικής σας θέσης. Μου πέσαν και τα χαρτιά μου. Δεν πειράζει. Για την αδήλωτη εργασία, τα στοιχεία είναι τα εξής. Το 2012, το καλοκαίρι, η αδήλωτη εργασία ήταν 36%. Το καλοκαίρι του 2013, η αδήλωτη εργασία ήταν 40%. Προφανώς έπιασε ταβάνι η αδήλωτη εργασία, αφού διαλύθηκε όλο το πλαίσιο προστασίας. Όταν παραλάβαμε, η αδήλωτη εργασία ήταν κοντά στο 20%. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 13%, θα βγει και η επόμενη έκθεση. Το Artemis λειτουργεί κανονικά, δεν είστε καλά πληροφορημένος. Για το επίδομα της ανεργίας επίσης δεν είστε καλά πληροφορημένος, δεν με πειράζει όμως να το εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος ο οποίος απολύεται ή θεωρεί ότι έχει χωρίσει καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ότι υπάρχει απόλυσή του δηλαδή, μένει άνεργος και για να πάρει το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, αφού με ρωτάτε, καλό είναι να με ακούτε όταν απαντώ. Έτσι και αλλιώς δεν είσαι ποτέ. Εντάξει, δεκτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο άνεργος για να πάρει το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ πρωτόδικη δικαστική απόφαση που να τον δικαιώνει. Και μετά παίρνει το επίδομα ανεργίας αναδρομικά. Σωστά. Αν είναι σωστά, τότε αυτό που συμβαίνει με αυτή τη διάταξη είναι μια μεταφορά του κινδύνου. Δεν συμβαίνει καμία δημοσιονομική επίπτωση. Διότι αυτή τη στιγμή θα πάρει το επίδομα ανεργίας από την πρώτη στιγμή που θα προσκομίσει τη δήλωση και αν η δικαστική απόφαση δεν τον δικαιώσει, θα υποχρεούται να το επιστρέψει αναδρομικά. Άρα, επί της ουσίας, κύριε Γεωργιάδη, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι δημοσιονομικές εκθέσεις βασίζονται στους νόμους. Όπως πολύ καλά ξέρετε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οι ρυθμίσεις τι κάνουν, και νομίζω ορθώς το κάνουν. Μεταφέρουν τον κίνδυνο από τον άνεργο στον ΟΑΕΔ, αλλά δεν αλλάζουν τίποτα ως προς τη δημοσιονομική επίπτωση. Διότι ο άνεργος θα το πάρει το επίδομα ακριβώς τη στιγμή που το έχει περισσότερο ανάγκη, τη στιγμή δηλαδή που φεύγει από την επιχείρηση που δεν τον πληρώνει, και δεν θα το πάρει μετά αναδρομικά. Ως προς τη δημοσιονομική του επίπτωση όμως είναι ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν και κύριε Βρούτσι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει πλήρη έκθεση για το νομοσχέδιο, και δεν είναι όπως τα λέτε εδώ και μέρες και βλέπετε ότι δεν το απαντώ, το αφήνω, αλλά το λέτε και το ξαναλέτε, πλήρη έκθεση για το νομοσχέδιο, λέει ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν προκαλεί δημοσιονομική επίπτωση. Στο σύνολο του νομοσχεδίου, όταν το Γενικό Λογιστήριο βγάζει την οικονομική του έκθεση, σχολιάζει τις διατάξεις που προκαλούν δημοσιονομική επίπτωση. Αυτές που δεν προκαλούν δημοσιονομική επίπτωση δεν τις σχολιάζει. Αυτή λοιπόν δεν προκαλεί δημοσιονομική επίπτωση. Και για να τελειώνουμε και με κάτι άλλο, με τη διαταγή πληρωμής. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να βγάλουν, πάρα πολύ σπάνια μπορούν να βγάλουν εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου, και αυτό το ξέρουν όλοι οι δικηγόροι που ξέρουν εργατικό δίκαιο, δεν μπορούν να βγάλουν διαταγή πληρωμής, εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη για τα δεδουλευμένα τους. Γιατί υπάρχουν θέματα μέσα στον κώδικα πολιτικής δικονομίας που είναι άλυτα. Εμείς με τις ρυθμίσεις που κάνουμε λύνουμε αυτά τα θέματα, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να βγάζει από την αμέσως επόμενη μέρα διαταγή πληρωμής σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου. Φυσικού ή νομικού προσώπου. Προφανώς οι διαδικασίες νομικές έχουν και την ανακοπή στη διαταγή πληρωμής, όπως και στις άλλες περιπτώσεις των διαταγών πληρωμής. Όπως το ίδιο συμβαίνει και όταν έχεις ένα σπίτι που τον νοικιάζεις και υπάρχει διαταγή απόδοσης του μισθού. Το ίδιο ακριβώς θα υπάρχει και εδώ. Είναι πάγιες διαδικασίες. Όμως εκεί που εσείς βλέπετε δικηγορική ύλη, εκεί εμείς βλέπουμε εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει επιτέλους να έχουν ένα όπλο στα χέρια τους, διότι υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις επιχειρήσεων και εργοδοτών που δεν πληρώνουν, ενώ έχουν περιουσία και το νομικό πρόσωπο έχει περιουσία και θα έπρεπε να τους πληρώσει. Αυτά για τις διευκρινήσεις. Παρακαλώ.